Ορθοδόξους και Έλληνες, τους έχεις εκεί ακριβώς τους έχεις εξαφανίσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υλοποιήθηκε το σχέδιό τους, είμαστε στην τελική ευθεία. Ή υλοποιείται. Όχι, όχι, υλοποιήθηκε. Ήδη. Διότι μπήκανε, όχι ένα λεπτό, μπήκανε στον κρατικό μηχανισμό, κατέχουν θέσεις κλειδιά, ο δικαστικός κλάδος πλέον άγεται και φέρεται γύρω από γνήσιους Εβραίους, όπως είναι ο Ματθίας πρόεδρος Αριουπάγου, όπως είναι σήμερα ο άρχον της Ανωτάτης Αρχής, ο κύριος Δαφέρμος, όπως είναι διάφοροι, με ελληνικά ονόματα, όπως είναι ο κύριος Μανασής. Εβραίος είναι ο κύριος Δαφέρμος. Όχι, είναι Εβραίοι. Με ελληνικά, τίποτε ελληνικό όνομα δεν όπως έχει. Είπες προλίγου λοιπόν, για τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, ο κύριος Μανασίας, πούμε, ο νέος διοικητής του ΟΤΕ. Ο κύριος Μανασί έχει και αυτός ρίζας. Εβραϊκή, εξαίματος Εβραίος. Εξαίματος. Βεβαίως. Βαριά. Λοιπόν, βαριά άρα ρίζα. Λοιπόν βλέπουμε σε τέτοιες θέσεις κλειδιά Εβραίους αποκλειστικά και μόνον, μην περιμένετε να ψηφιστούν ελληνικά νομοσχέδια και υπέρ του λαού και της Ελλάδας. Καλά, τα κόμματα δεν είναι. Μη ελληνικά και ακόμα. Αλώθηκαν και αυτά από πλευράς σιωνιστικής. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα κόμματα δυστυχώς δεν υπάρχουν στα κόμματα Έλληνες. Ή θα είναι τεχνητοί Εβραίοι Μασόνοι εντός των κομμάτων, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Ναι, ναι. Ελαχίστων περιπτώσεων. Λοιπόν, ή θα είναι εξαίματος Εβραίοι. Λοιπόν, μέσα στα κόμματα. Άγονται και φέρονται, είδαμε τις θέσεις τους με την ταυτότητα, είδαμε το σφυροκόπημα το συνεχές και το καθημερινό, επί καθημερινής βάσεως, το σφυροκόπημα. Από το ΚΚΕ, από το συνασπισμό, από όλα αυτά τα μπουμπούκια που παρελάβουν κάθε μέρα και μας ανεβάζουν τέμα στο κεφάλι. Κυρίως θα ήθελα να πω λοιπόν, το εξής. Κυρίως από το συνασπισμό. Περισσότερο από το ΚΚΕ. Αυτή είναι πιο περίεργη. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι πιο αντίχριστη. Δηλαδή είναι πιο βαμμένη, θέλουμε να πούμε. Γιατί εγώ έχω και κουκουέδες, γιατί και εγώ υπήρξα μαρξίστρια στο παρελθόν και καλά, το έχω καταγγείλει. Σαν, σαν ιδεολογία κλπ. Όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, ναι, ο μικρός δεν είναι, ναι, ή ο μεγάλος δεν σταματήσει, ναι, να είναι. Όταν το κατάλαβα όμως, έκοψα ρόδα μυρωμένα και κατήγγειλα την κοσμοθεωρία αυτή τη σατανιστική. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχουν κομμουνιστές σήμερα οι οποίοι είναι χριστιανοί συνειδητοί Ορθόδοξοι και απεκήρυξαν τον κομμουνισμό. Αυτοί που δεν αποκηρύττουν όμως τον κομμουνισμό. Δεν μπορούν να δηλώσουν χριστιανοί Ορθόδοξοι τη στιγμή που πιστεύουν σε έναν Εβραίο σατανιστή, τον Μάρξ. Και τους το λέω ανοιχτά και το έχω πει από τις εκπομπές μου επανειλημμένος αυτό. Ναι. Λοιπόν, διότι μαρξισμός, κομμουνισμός και είδαμε στο παραπέτασμα στην Σοβιετική Ένωση τι είχαν κάνει, τα εγκλήματα και τις γενοκτονίες των Ορθοδόξων, ετών, των βέβαια. Ορθοδόξων, πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, βέβαια. 60 εκατομμύρια τα θύματα εκεί. Λοιπόν, σιδηρική στέπα. Υπάρχουν κάτω. Υπάρχουν ορισμένοι όμως τώρα σημερινοί αριστεροί, οι οποίοι θέλουν να είναι χριστιανοί και το βγαίνουν και το δηλώνουν. Ας πούμε, λοιπόν, Φερρυππίν Ζουράρης. Ναι. Βγαίνει και το λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Εν διάθετη πτώση, αν άλλαξε την πορεία και έκανε. Τώρα μια... βλέπουμε ότι άλλαξε. Λοιπόν, ναι. Αν άλλαξε την πορεία και θέλει ο κύριος Ζουράρης να μπει, ας πούμε, στο. Από ό,τι βλέπουμε, θέλουμε στο, ναι, λόγο του κυρίου. Εγώ όμως άλλαξα από τον Ζουράρη. Εδώ δεν ήρθαμε τώρα να μιλήσουμε καλά, ούτε καλά για τον Ζουράρη, καλά, καλά, ούτε καλά για το συγκεκριμένο στάδιο. Α και α. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, να κάνουμε και λίγο έτσι. Ναι, να μην κάνουμε. Εδώ ήρθαμε να πούμε. Όχι, λίγο για να χαμηλώνουμε τους τόνους. Η τόνη είναι χαμηλή. Δεν πιστεύω να είμαι άγρια. Όχι, προς το παρόν. Καλά κρατιόμαστε. Ούτε να εκφοβίζω κανέναν με την παρουσία μου και με την πρώτα απ' όλα, από ό,τι βλέπω στο monitor, γράφεις καλά και γράφεις πολύ γλυκά και πολύ ωραία και λοιπόν, σου πάει και το γυαλί. Από εκεί και μετά, λοιπόν, θέλω να πω ότι από τότε η επικρατούσα θρησκεία επί Μακρυγιάννη, ο Θεόπτης Μακρυγιάννης, αυτός ο Άγιος Άνδρας, έλεγε στο πρώτο σύνταγμα, η επικρατούσα θρησκεία λοιπόν είναι η Ορθοδοξία. Θέλουνε, δεν θέλουνε, παρόλο ότι αλλάζουν, όχι αλλάζουν το σύνταγμα, το καταργούν, δεν μπορούν να καταργήσουν το άρθρο εδώ του συντάγματος. Αυτό είναι ισαΐ, δεν μπορούν να το καταργήσουν. Το συντάγματος περί θρησκείας πολεμείται. Αυτό το ξέρουμε. Ναι, ναι. Βγήκανε και είπαν ότι την ορκομοσία στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχουν λύσα μεγάλη. Της Αγίας Τριάδος, βέβαια. Της Τριάδος. Δεν ξέρω και να το πούνε. Δεν ξέρω. Επιδιώκουν λοιπόν να το υποβαθμίσουν, να το υποβιβάσουν και να διαλύσουν παντελώς το δόγμα. Και βεβαίως σε αυτό υπάρχει συνεργασία των πολιτικών και της σημερινής κυβερνήσεως με την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάψει πράσινο φως ως προς τον εξυγχρονισμό. Και όταν λέμε εξυγχρονισμό, ο ένας εξυγχρονιστής είναι ο κύριος Σιμίτης και ο άλλος εξυγχρονιστής είναι ο κύριος Χριστόδουλος. Εγώ επανειλημμένως έχω μιλήσει με τον κύριο Χριστόδουλο για τον εξυγχρονισμό. Λοιπόν, στο παρελθόν τον έχω στυλιτεύσει και από τις εκπομπές κλπ.
Και βεβαίως όλοι λένε σήμερα ναι, αλλά θα είμαστε κάτω από την αυτή του κυρίου Χριστόδουλου τώρα που κινδυνεύει το έθνος κλπ. Ναι, κινδυνεύει το έθνος, αλλά γιατί έφτασε εδώ που έφτασε για να κινδυνεύσει το έθνος? Ποιοι ευθύνονται? Ποιοι είναι αυτοί που μας οδηγούν στο χάσιμο της ταυτότητάς μας? Γιατί έρχεται νέα γενοκτονία για τους Έλληνες, η οποία λέγεται Pax Judaica, εάν νομίζω, εάν το ξέρεις. Όχι Pax Americana. Δεν το ξέρω, καταρχήν. Δεν σε άφησα, δεν σε διέκοψα. Ναι, Pax Judaica. Εμείς εδώ στο κανάλι και ο Μιλών και ο Γιώργος Χατζαφέρης στηρίζουμε το Μακαριότατο. Βεβαίως είναι η άποψη δική σου σεβαστή. Αλλά εμείς τον στηρίζουμε και κρατάμε μία φράση του, ναι, ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι βρίσκομαι στο Λάκκο των Λεόντων. Έτσι, μάλιστα, είπε ο ίδιος. Στο Λάκκο των Λεόντων. Και γιατί επί Σεραφείμ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα? Επί Σεραφείμ, ο Σεραφείμ... Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου όμως. Όχι, ο Σεραφείμ δεν ήθελε την ένωση με το Βατικανό. Εδώ βλέπουμε σήμερα επισκόπους δικούς μας να λένε να βρίσκονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών στην Χωάνη της Πανθρησκείας και να βγαίνει ο προκαθήμενος της Εκκλησίας και να λέει, και μάλιστα να το θεωρεί επίτευγμα, ότι σε αυτή τη λέλαπα την πανσπερμία του Σατανά που εισήλθαμε στα Παγκόσμια Διαβούλια και Συμβούλια, ότι είμαστε, θεωρείται επίτευγμα το ότι μπήκαμε στην Χωάνη της Πανθρησκείας. Δηλαδή αυτό θέλουν και αυτοί. Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να βγει τώρα ο κύριος Χριστόδουλος από τον κόμμα. Να διορθώσω λίγο όμως, γιατί μου φαίνεται ότι αδικούμε κάπως τα λεγόμενά του σε ένα σημείο. Γιατί το άκουσα και εγώ αυτό που λες. Και μου έκανε εντύπωση. Είπε όμως, σε ερώτηση απαντώντας, ότι επειδή θα φαινόμαστε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε γιατί έχουμε κόψει κάθε σχέση, άρα είμαστε ανένδοτοι, μικρόθρησκοι και ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε στυλώσει τα πόδια μας, εμείς ακούμε, συμμετέχουμε. Δεν είπε ότι έχουμε πάρει και την Αγιαστούρα ως προς το ενωτικό πνεύμα. Όχι, αυτό, είναι λάθος, το παπικό. Είναι λάθος. Όχι, είναι λάθος. Εδώ βγαίνουμε και τρώμε με καρδινάλιους, φιλιόμαστε, αγκαλιαζόμαστε, βγαίνουμε σε ταβέρνες ημέρα Τετάρτη και τρώμε ψάρια κλπ. Και κάνουμε ένα σωρό τέτοιες επιδείξεις. Δεν είναι και όλα αυτά. Ένα λεπτό. Ως προς την περιποίηση. Ένα λεπτό. Ο δε Βαρθολομαίος του Φαναρίου, αυτοί οι δύο μιλάω για αυτό το δίδυμον, το φοβερό. Ο κύριος Χριστόδουλος και ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος πρόσφατα ξεσήκωσε σάλο αντιδράσεων για τα βλάσφημα που διατύπωσε και εις τον τύπο και ο ίδιος και στα περιοδικά και παντού, απεκάλεσε ατυχή θύματα του διαβόλου που πατέρα τους δηλαδή έχουν τον διάβολο και τιμωρούνται στην αιώνιον κόλαση. Ο κύριος Βαρθολομαίος τα κατέθεσε αυτά, τα καταθέτω εγώ. Και οι πατέρες εδώ σε όλα αυτά τα έντυπα τον στυλιτεύουν και εδώ μέσα και στα ορθόδοξα έντυπα ότι για τη βλασφημία αυτή που είπε. Στυλιτεύουν τον διώκτη της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, ο οποίος είναι ρίζα εβραϊκή. Και προχθές βγήκε και ο πρόεδρος του ΙΣΚΙ, ο κύριος Κολάς, και είπε: «Κοινωνάτε, κύριε Σιμίτη, να μας πείτε αν κοινωνάτε». Καλά το είπε. Καλά το... Πάρα πολύ καλά. Κοινωνάτε. Εσείς, κύριοι, κοινωνάτε. Να πω εγώ κάτι που έχω πει για τον κύριο Σιμίτη. Λοιπόν, δεν έχουμε δει να φυλάει και το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Λοιπόν, έπειτα, οι περισσότεροι από αυτούς. Και μόνον στη λέξη του Ευαγγελίου και της Αγίας Τριάδος βγάζουν σπυριά, αναφυλαξία παθαίνουν. Αυτό το έχουμε δει. Λοιπόν. Να πω και κάτι άλλο που, ναι, δεν το λες εσύ. Αυτό το λέω εγώ τώρα. Ναι. Ότι μου έχει κάνει εντύπωση ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είναι τη τάξη τρίτος μετά τον Πρωθυπουργό, ως προς την ας πούμε τελετουργία, ο κύριος Κακλαμάνης δεν έχει φιλήσει ποτέ σε δοξολογία το Σταυρό. Ποτέ. Μα εδώ πέρα του πήγαμε το εικόνισμα. Εμείς τότε με το Σέγγεν που ενεργοποίησαμε την πρώτη κινητοποίηση που κάναμε για το Σέγγεν και είχαμε μαζευτεί όλοι μέσα. Εμένα με πιάσανε βεβαίως ο φρούραρχος της Βουλής. Και είπε ότι με πιάσανε, σε συνέλαβαν. Με συνέλαβαν μέσα στην Βουλή γιατί φωνασκούσα πάνω από το υπερόν, να πούμε κλπ. Και ξύπναγαν τα μωρά τα κοινοβουλίου. Ναι, ναι, ξύπναγαν, ναι. Λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν που είδαμε αυτή τη βλασφημία να συντελείται, ο Γεράσιμος ο Γιακουμάτος είπε ότι θα σαλτάρει στη Βουλή επάνω στην έδρα να κρεμάσει το πορτρέτο του Ιησού Χριστού, το εικόνισμα. Λοιπόν, και ακόμα δεν σαλτάρισε βεβαίως ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος. Περιμένω εγώ όμως, γιατί τον ξέρω και είμαστε και φίλοι και λοιπά. Και εμένα είναι φίλος μου, λοιπόν, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να σαλτάρει. Να σαλτάρει. Έχει σαλτάρει αλλού, λοιπόν, αλλά κοίτα. Λοιπόν, διάφορη περιπτώση, ναι, λέμε και ορισμένα έτσι. Και πρέπει να λέμε για να μπορεί και ο, ναι, κόσμος να μην καταπεί. Γιατί δεν συμφωνώ όμως, Αλέσιο, λοιπόν, το έχουμε πει αυτό. Με ό,τι μου λες, δεν συμφωνώ. Μα η ελευθερία, Περικλή μου, η ελευθερία του λόγου και έχω την άποψή μου. Η ελευθερία της διατύπωσης, έτσι. Αλλά δεν μου άρεσε η στήριξη στον Βαρθολομαίο τώρα που βλέπω. Στο πρόσωπο του κύριου Σιμίτη. Δεν μ' άρεσε. Ακριβώς. Αυτό έπειτα, δεν μ' άρεσε. Έπειτα ο κύριος, το ξεχνάς και το άλλο που είπε, ξεβράκωτη του 21, κάτι ξεβράκωτη άμα τη ενθρόνησή του, είπε ότι κάτι ξεβράκωτη του 21 μας χάλασαν την υπέροχη συμβίωση 400 χρόνων μετά των αδελφών μας Τούρκων, των καταπληκτικών Τούρκων. Αυτό το είπε ο Βαρθολομαίος. Αυτό το είπε ο Βαρθολομαίος και το έχω μέσα στην ταινία μου.
ως ντοκουμέντο. Λοιπόν, Τούρκος λογαγός υπηρέτησε τον τουρκικό στρατό. Καλά, αυτό δεν μπορεί να τα αρνηθεί, μισό λεπτό. Να δούμε και το άλλο. Έτσι είναι το σύνταγμα το τουρκικό, έτσι είναι η εφαρμογή. Γιατί οι προηγούμενοι πατριάρχες δεν υπηρέτησαν και υπηρετεί ο κύριος Βαρθολομαίος. Και μάλιστα ως αξιωματικός. Πρέπει να είναι έμπιστο πρόσωπο. Γιατί απόδειξης το ότι ο Βαρθολομαίος όταν πήγε στην Θεσσαλονίκη, αντί να πάει πρώτα στο σκήνομα του Γρηγορίου του Παλαμά, επήγε πρώτα και άφησε στεφάνι και προσκύνησε τον γενοκτόνο του ελληνισμού και του Πόντου και της Ιωνίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις είναι αντεθνικές, είναι μισελληνικές, είναι ό,τι χειρότερο από έναν ιεράρχη. Μήπως πρέπει να δούμε ότι είναι ένα μικρό κρατήδι, ούτε καν κρατήδι, ένα τόσο δά φαναράκι, τόσο δά είναι το αρχιεπισκοπικό, το οποίο βάλετε, τρώει και τούβλα στον Άγιο Γιώργη, καίγεται, πυρπολείται. Μήπως πρέπει να δούμε ότι εξαρτάται απολύτως ως προς τις κινήσεις του από το savoir vivre, υποτίθεται, της πατρίδας που τον φιλοξενεί. Μήπως είναι υπό τρόπον την ένας δέσμιος. Εχμάλωτος. Δεν νομίζω να είναι εχμάλωτος, διότι ένας πατριάρχης, εάν θέλει, είναι συνειδητός, φλογερός χριστιανός, δεν προτείνει και δεν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται ο σημερινός, ο οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος. Δηλαδή δεν κλείνει την χείρα και δεν συμπροσεύχεται μετά των αιρετικών, όπου οι πατέρες ανατρέπει το όλων καταστατικών της Εκκλησίας, ανατρέπει την μέχρι σήμερα δογματική, όταν αγκαλιάζει τους αιρετικούς, όταν συμπροσεύχεται με αιρετικούς, όταν λαμβάνει μέρος σε συνέδρια μετά των αιρετικών, όπου οι πατέρες είχαν καταθέσει ένας Μέγας Αθανάσιος, ένας Γρηγόριος Πέμπτος, ένας Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μάρκος ο Εφέσου, ευγενικός. Φεύγεται των αιρετικών όπως των όφεων και τότε μάλιστα κινδύνευσε και πάλι η Ορθοδοξία να αλωθεί και να μπει κάτω από την παπική τιάρα, αλλά ένας Μάρκος δεν υπέγραψε τότε και είπανε τότε η παπική, αφού δεν υπέγραψε ο Μάρκος επί ίσαμεν ουδέν. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, λοιπόν, Μαρία μου, από όσα ακούω τώρα. Δηλαδή, ο Βαρθολομαίος, την ενωτική τάση που υπάρχει υπό τον Πάπα, από ό,τι πληροφορούμεθα όλοι, έτσι είναι. Ο Πάπας ήταν αρχηγός, που λέει ο Γκραν Πάπας. Αυτά τα βοηθάει, του αρέσει. Ο Πάπας ήταν αρχηγός. Εμείς εδώ δεν έχουμε παπική διοίκηση. Όχι, θέλει ο Πάπας να ηγείται. Ναι, η μία υγεία καθολική και αποστολική εκκλησία του Χριστού, η δική μας, αρχηγό και κεφαλή, έχει τον Ιησού Χριστό. Αυτοί πάνε να μας παποποιήσουν και να μας δημιουργήσουν παπική διοίκηση, προτεσταντική σκέψη και μόνον ορθόδοξων τυπικών. Δηλαδή, τύπης να είμαστε ορθόδοξοι. Ναι. Κάτω από την διάρα την παπική. Λοιπόν, την ουνία δηλαδή. Και γι' αυτό και υπάρχουν και ουνίτικες και την αφήνει η Εκκλησία εδώ η Ελλαδική να υφίσταται η ουνία. Γι' αυτό και προχθές δεν αντέδρασε ο προκαθήμενος όταν βγήκαν αναερεθριάστος και μας είπανε εδώ πέρα η Νέα Τάξη ότι καταργείται η Εκκλησία από πρόσωπο νομικού δικαίου και πρόσωπα νομικού δικαίου θεωρούνται σήμερα μόνο οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι. Δηλαδή, ανοιχτός πόλεμος και διωγμός. Δεν πήρε θέση η Εκκλησία στο θέμα, στη διατύπωση αυτή. Μήπως πρέπει να περιμένουμε την ιεραρχία που θα είναι όλοι οι σεβασμιότατοι να μιλήσουν. Μακάρι, όχι, ένα λεπτό. Εδώ τώρα θα καταγγείλω και κάτι άλλο για να δείτε ότι δεν τα λέει η Δουράκη αυτά. Και τώρα, ότι η Δουράκη δεν έχει προς κανένα. Προς το παρόν τα λέει η Δουράκη. Ναι, όχι, δεν έχει καμία εμπάθεια. Εμπάθεια δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Εμπάθεια. Κανένα μίσος, κανένα πάθος. Πρόσεξε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο προκαθήμενος στην ιδιωτική του ζωή, δεν με ενδιαφέρει και ο ιδιώτης τι κάνει, ο ιερέας μου, ο αρχιερέας μου, ο πνευματικός μου. Εμένα με ενδιαφέρουν τα της πίστεως θέματα. Μάλιστα. Εκεί από τους πατέρες έχουμε. Έτσι νομίζω, έτσι νομίζω πως έχουμε την δικαιοδοσία να στυλιτεύσουμε, να καυτηριάσουμε, να αντιδράσουμε και να τους κρίνουμε και να τους στήσουμε στον τοίχο. Διότι μας παραδίδουν. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο Ιερώνυμος Θηβών σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής πριν από μερικό καιρό να καταγγείλει τον προκαθήμενο ότι κηρύσσει ως φορισμός στην Εκκλησία. Η Δουράκη τα λέει αυτά λοιπόν ή ο ίδιος ο συνεπίσκοπός του Χριστοδούλου. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ο Ιερώνυμος έχει μία θέση κάθε φορά, έχουμε δει. Και στάσου, εγώ δεν είμαι ιεράρχης, ούτε καν διάκονος, αλλά εν διάφτη περιπτώσει. Ναι, αλλά τον καταγγέλει ο συνεπίσκοπός του, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ναι, αλλά ο σεβασμιότατος Θηβών μονίμως καταγγέλει τον Μακαριότατο. Όχι, δεν καταγγέλει μονίμως, δεν καταγγέλει. Και ο άλλος που καταγγέλει επίσης είναι ο Χρυσόστομος, από ό,τι διαβάζουμε. Όχι, διαφωνώ. Δεν προλαβαίνει να μιλήσει ο Μακαριότατος. Είναι τυχαίο ότι τον επισκέφθη ο Μπέρνς δύο φορές πριν από την εκλογή του τον κύριο Χριστόδουλο. Όποιον επισκέφτεται ο Μπέρνς, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είναι δικός του κατά δικός του. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, βεβαίως, ο Μπέρνς. Υπάρχουν στοιχεία και τα έχουμε αυτά τα στοιχεία και αν θελήσετε να τα βγάλουμε, θα τα βγάλουμε.
Εγώ, λοιπόν, εμείς ακούμε την κατάθεσή σας, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Την ακούμε. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Φασισμός στο λόγο δεν υπάρχει. Εδώ τουλάχιστον πλήρης από ό,τι βλέπουμε. Πλήρης ελευθερία. Και ζωντανοί είμαστε και ο κόσμος μας ακούει και μας αγαπάει. Άλλοι θα μας κλείσουν, άλλοι θα μας μουτζώσουν. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι θα πούνε, νομίζω υπερβάλλει. Και πρότεινε ο κύριος Χριστόδουλος. Ο κύριος Περάκης, ας πούμε. Δίνει το πρώτο, δίνει το πράσινο φως για να ανεγερθεί τζαμί στην Αθήνα. Και μάλιστα με το πακέτο των Ολυμπιακών Αγώνων να γίνει, πρόσεξε, πολυεθνικό φυλετικό μοσαϊκό ναών, βουδιστέ, γκουρουιστέ, συντοϊστέ, το συνοθήλευμα αυτό. Μισό στην λεπτό. Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο το συζητήσαμε, το συζητάει και ο κόσμος, να σου πω και τη γνώμη του ραδιοφωνικού κόσμου, δηλαδή του κόσμου που παίρνει στο ραδιόφωνο σε μια μεγάλη εκπομπή που έχω κάθε μέρα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά να πάρουμε μια άλλη θέση. Όχι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι, όταν την Παιανία. Έτσι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα υπάρχει, υπάρχει. Θα σου πω αμέσως. Υπάρχουν πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ναι ή όχι. Λοιπόν, και με το πρόσχημα των Ολυμπιακών Αγώνων θα δώσει η Εκκλησία της Ελλάδος πράσινο φως για να χτιστεί τζαμί στους Ολυμπιακούς. Να μας δώσουν πίσω την Αγία Σοφία. Βεβαίως, συμφωνούμε. Αυτό είπαμε. Να μας δώσουν τους ναούς μας. Βεβαίως. Τους έκαναν ουρητήρια δημόσια οι Τούρκοι τα αδέλφια μας. Σωστό. Οι Τούρκοι τα αδέλφια μας. Σωστό. Λοιπόν, να πάψει αυτή η αισχρή προπαγάνδα από όλα τα κανάλια. Εγκρίνουμε και επαυξάνουμε. Ειδικά από τον Αλφα που το 51% των μετοχών το πήρε ο Γκότσο, ο Τουρκοεβραίος ο Γκότσο. Λοιπόν, γι' αυτό και γίνεται τον η Αλφα προπαγάνδα. Τον Αλφα, το νιου, τον Αλφα. Το πρώην Σκάι. Αυτό δεν το ξέρω. Τούρκος το πήρε. Το 51, Τουρκοεβραίος το έχει πλέον επιγερματίες. Εβραίος. Τουρκοεβραίος. Τουρκο γι' αυτό βλέπεις αυτή την προπαγάνδα, τη λυσόδη. Να παντρεύονται τουρκάλες τραγουδίστριες με γιατρούς Έλληνες και όλα αυτά τα φεδρά που βλέπουμε να παρελάβουν. Είναι αστεία. Λοιπόν, και να τραγουδάει Έλληνας με Τούρκο, Τουρκάλα με Έλληνα. Μισά στα μισά, Ελληνίδα, λοιπόν. Να φιλιώνται στο Σβέρκο και λοιπά. Τα είδαμε και αυτά. Και φυλάκια τύπου Πανταζή και τέτοια. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όλα αυτά δεν μας τα κάνουν γιατί μας αγαπήσανε. Όχι, για το θέλουμε πλήση εγκεφάλου. Έχω μία ένσταση και θέλω να την καταθέσω. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Αμήνεστε, γι' αυτό σου λέω ότι είσαι. Μισό λεπτό όμως. Να σου κάνω. Να μου απαντήσει. Γιατί. Όχι, δεν με ειδοποίησαν γι' αυτό. Είναι προγραμματισμένο. Είναι προγραμματισμένο. Το δελτίο ειδήσεων, βέβαια. Εδώ δεν είναι το 51%. Εδώ είναι όλο τις 100 του Γιώργου και έχουμε πλήρη. Να σου πω και κάτι άλλο για να. Δεν είπαμε όμως για τις ταυτότητες. Θα πούμε. Για να, να ξεκαθαρίσω κάτι. Εδώ βλέπω τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη αργά και πού μην είδες που τον είδε σήμερα. Δεν μου έχει πει ούτε ξέρω άνθρωπος τι θα πω. Ποιους έχω καλέσει. Ποτέ δεν έχουμε πει. Έχω πλήρη ελευθερία. Πάμε για τις ταυτότητες. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι έχω να πω ένα μπράβο στον Δημήτρη τον Κολάτο που κάποτε τον στυλίτευσα και είπα ανοιχτά ότι στον Δημήτρη Κολάτο απουσιάζει η μισή του ταυτότητα, δηλαδή ορθόδοξο. Διότι έβγαινε και έπαιρνε ελληνολατρικές θέσεις, οι θέσεις του. Και είπα, κύριε Κολάτε, εσείς δεν μπορείτε να μιλάτε από τις δικές μου εκπομπές βεβαίως περί ορθοδοξίας, διότι δεν κατέχετε. Και δεν κατέχετε τα ενδοεκκλησιαστικά και δεν γνωρίζετε τι γίνεται στο παρασκήνιο. Λοιπόν, διότι έπλεκε εγκόμια τότε στους προκαθήμενους και στους επισκόπους και αρχιεπισκόπους. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο κύριος Κολάτος μας κάνει την έκπληξη, παρακαλώ, και τον ακούμε προχθές που λέει και βεβαίως λέει ο κύριος Χριστόδουλος παίζει άνομο έργο και κάποια στιγμή θα εισπράξει τα αργύρια της προδοσίας του. Δεν τα λέει Δουράκη, τα είπε ο κύριος Κολάτος προχθές. Ναι, αλλά άμα τα λέει η κυρία Δουράκη, τα είπε ο κύριος Κολάτος. Επιτρέπω λοιπόν, εγώ να τα ακούμε. Τα ακούει ο άλλος, θα λέει λοιπόν, ο κόσμος, τρελαθήκαν όλοι μαζί. Όχι, εξαιρείται η κυρία, η κυρία λοιπόν, εξαιρείται, εμείς οι υπόλοιποι. Έπειτα, εδώ πέρα βλέπουμε ένα συνεχές σφυροκόπημα από την ελευθεροτυπία, την οποία έχω καταγγείλει και αυτή. Λοιπόν, όπου κάθε φορά που θα γίνει. Συγγνώμη, να κάνουμε λίγο χιούμορ. Δεν έχει αφήσει τίποτα να μην το έχει καταγγείλει. Όχι, βεβαίως. Από την πλευρά. Για πάμε, τι έχει λοιπόν, ακούσει ο Φιντανίδης εδώ. Έχω στείλει και στο Φιντανίδη διαμαρτυρία κλπ. Προς όλους και σε έναν περιβόητο δημοσιογράφο, τον Μιχαηλίδη, έναν που τον κύριο Χρήστο. Που τον κάνω στα κανάλια και μου πήρε μία συνέντευξη τότε πριν από 4 χρόνια και πήγε να φεδροποίησει τη συνέντευξη, αλλά γύρισε μπούμεραν καναντίον του και τον κατήγγειλα στην ΕΣΥΑ τότε. Για να δεις ποιος είναι ο ρόλος της ελευθεροτυπίας. Α, είναι χαμηλών τώρα. Σιωνοτυπίας, σκλαβοτυπία, έτσι τη λέω εγώ. Σιωνοτυπία. Σταυροφόρη του πεζοδρομίου αποκαλεί τους αντιδρώντας Ορθοδόξους Έλληνες. Και μας λέει λοιπόν προσκλητήριο στο σημερινό συλλαλητήριο με ντουντούκες, καλόγριες ξεμαλιασμένες, ξεδοντιασμένες. Αυτό που είχες πει ότι θα περάσουν. Που θα περάσουν, ναι. Λοιπόν, αυτή η γελιοποίηση σε κάθε αντίδραση των Ορθοδόξων να μας χαρακτηρίζουν είναι γραμμή.
να χαρακτηριζόμαστε εμείς. Αυτό μου, μου μυρίζει και εμένα και κυρίως από το κανάλι Α. Πολύ καλά το είπες. Βεβαίως. Αφρισμένοι άνθρωποι, γκροπλάνο σταυρός. Ναι. Εγώ αυτό, μόλις πήκα μια κουταμάρα κανένας, το μικρόφωνο ακριβώς δίπλα, αναπαραγωγή της. Λοιπόν, και πάνε στη γυναικούλα να πούμε από το εργάλειο, η οποία φοράει μια μαντήλα και κρατάει το σταυρό με πολύ φλόγα και πίστη. Και την κοροϊδεύουν. Και την διασύρουν και την κάνουν, ας πούμε, εικόνα σε όλα τα η κανάλια. Η οποία έρθει με το λεωφορείο, αν το βρήκε το λεωφορείο. Λοιπόν, έπειτα, για να δεις ποια είναι η μέθοδος. Είναι λοιπόν πορνοένδυπα όλα αυτά ή δεν είναι? Τώρα δεν είναι τίτλος αυτό, είναι, σταυροφόροι είναι του... Σταυροφόροι του πεζοδρομίου. Και εγώ τους λέω ότι εμείς είμαστε σταυροφόροι του πεζοδρομίου, αλλά αυτοί είναι λουλούδες του καναπέ. Για να μην πω τίποτα άλλο και εκφραστό, ας πούμε, που παίρνουν εντολές και πατάνε τα κουμπάκια, είναι τελείως εκφυλισμένοι δηλαδή. Των κομπιούτερ. Ακριβώς. Οι λοιπόν, εντολές. Εμείς λοιπόν είμαστε οι σταυροφόροι του πεζοδρομίου και των δρόμων, διότι οι αγώνες δίδονται στην Ήπεθρο και στον δρόμο. Δεν δίνονται εκ του ασφαλού στα σαλόνια και στους καναπέδες. Να σου πω κάτι, για ταυτότητα, το κανάλι μας ναι έχει δώσει μια γραμμή μέσω του διευθυντού του, του Γιώργου του Καρατζαφέρη, του βουλευτή και δημοσιογράφου. Και νομίζω ότι είναι καλύτερη γραμμή από όλες. Και τσάμπα παιδευόμαστε με το προαιρετικό. Υποχρεωτική αναγραφή. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ συμφωνώ ότι αυτό το σενάριο που πετάξανε, τη φόλα δηλαδή που πετάξανε, ξαφνικά μία πρωία τους ξύπνησε και να είπανε τώρα ρίχνουμε το σενάριο της ταυτότητας για να αποσιωπηθεί όπως τότε με τον Οτσαλάν που αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις και κατέβηκε το πολεμικό υλικό. Λοιπόν, και αναπτύχθηκε στη Λάρισα, φτάσανε με τη μέχρι κάτω, για να μπορέσει να κάνει απόβαση με το πρόσχημα δήθεν της νατοικής ασκήσεως Dynamic Mix, να κάνουν απόβαση οι Τούρκοι, πρόσεξε εδώ, στην Κυπαρισία, στην Αγχίαλο. Στην Κυπαρισία. Ναι, θα κάνουν και στην να Κρήτη. Να έχουν εκτός των, και στην του Κρήτη χάρτη τη Λίμνο μέσα την Ήμβρο. Έτσι, και ξαφνικά θα μας προκύψει αυτό που λέει ο Πατροκοσμάς. Με άλλους θα κοιμηθείτε και άλλους θα ξυπνήσετε. Γιατί οι Έλληνες αποχαυνώθηκαν πλέον με τις ταυτότητες, με τα διάφορα κλπ. Γι' αυτό το ρίξανε, ξέραν αυτοί το δόλωμα. Αυτοί εργάζονται, έχουν επιτελεία σχεδιασμού οι εμβριοσιονιστές. Τα επιτελεία. Στην τάδε ημερομηνία θα ανοίξω με αυτό. Στην τάδε αυτό. Κομπιούτερ, λοιπόν, σκληρός δίσκος, τάδε. Ναι, τάδε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρήκανε μια συνεργασία τρομερή από το ιερατείον και προχωράνε ακάθεκτοι. Διότι αν το ιερατείον, το οποίο έχει συγκλονιστική δύναμη και αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσουν σκόπιμα τον εμφύλιο διχασμό, έναν διχασμό εθνικό μεταξύ των Ελλήνων, οι μισοί θα λένε εμείς θα πάμε με τον Χριστόδουλο, οι άλλοι θα τον βρίζουν τον Χριστόδουλο γιατί έχουν καταλάβει τα παιχνίδια που παίζονται, οι άλλοι μισοί θα λένε έτσι. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, όπως και τότε στο Αντάρτικο, χωριστήκανε στον υποτιθέμενο, γιατί είναι Αντάρτικο, δεν είναι εμφύλιος, θα γίνουν οι Έλληνες έτσι, θα πάνε τα πάνω κάτω. Λοιπόν, η ταυτότητα, αγαπητέ Περικλή, για την αναγραφή του θρησκεύματος, το προαιρετικό, είτε είναι υποχρεωτικό είτε προαιρετικό, αυτό είναι παραπλανητικό. Διότι κρατάμε τις παλές ως έχουν αφού αναγράφεται το θρησκεύμα και δεν παραλαμβάνουμε ηλεκτρονικού τύπου ταυτότητες εβραϊκές που μας καθιστούν Εβραίους με κεντρικό κλειδί το 666, με μια ταυτότητα άγνωστη που την έχω δείξει εγώ από τις εκπομπές μου τουλάχιστον πάρα πολλές φορές, με μια λωρίδα μαύρη από πίσω που δεν μπορεί να τη διαβάσει ο κάτοχος της ταυτότητας. Των 16 χιλιοστών. Έτσι, και δεν γνωρίζει τι εμπεριέχει μέσα η λωρίδα, με γραμμοκοσμήματα σατανιστικού περιεχομένου, υδατογραφήματα, διάφορα τέτοια. Λοιπόν, είτε με τσιπάκια, γιατί και στο Καρατζαφέρη του αδελφού του Γιώργου προχθές στα πρωτοσέλιδα, το απεκάλυψε, ότι οι ταυτότητες έχουν βιοκύκλωμα. Πριν όμως το αποκαλύψουν τα παιδιά εδώ, η Μαρία Ιδουράκη είχε προλάβει τα γεγονότα. Μα γι' αυτό και τα είχε αποκαλύψει. Μα σου λέω το 94 μας τα πει. Και χτες με απείλησαν στη σκάλα. Και μου είπανε, μωρή, θα σε βρούνε με σπασμένα πόδια, με χέρια, σε κανένα χαντάκι αυτοκτονημένη. Εχθές που ήμουν στην Ξύνη. Όχι, επειδή λες την αλήθεια, δεν δεις την αλήθεια. Λοιπόν, γι' αυτό και σε έχουμε καλέσει στην εκπομπή μας και σε αγαπάμε όλοι. Άκου σπασμένα πόδια, δεν γίνονται αυτά σήμερα. Άκουσα να σου πω, είτε και με να σταματήσουν αυτά. Είτε με βρούνε, είτε δεν με βρούνε, Περικλή μου. Εγώ είμαι αποφασισμένη και αυτοί φοβούνται τους αποφασισμένους. Και ο κυριός μας λέει, ουέ, τη εσφραγισμένη τη γη, λέει ο Ιωάννης. Μα δεν νομίζω ότι είναι λίγοι οι αποφασισμένοι. Αποφασισμένοι. Είναι πολλοί κόσμοι. Και τώρα θα του γίνει έκπληξη. Θα του κάνουμε την έκπληξη. Οι αποφασισμένοι είναι πάρα πολλοί. Αυτοί πάρα νομίζω πολύ ότι είναι λίγοι. Και εγώ νομίζω από τα τηλέφωνα που παίρνω ότι είναι λοιπόν, πολλοί κόσμοι αποφασισμένοι. Ότι είναι λίγοι. Δεν παίζει με το θρησκευμά. Εσύ αποφασισμένο να πετάξει την ταυτότητά σου την παλαιά και να παραλάβει νέα εγώ ηλεκτρονική κάρτα που να μην αναγράφεται ούτε το όνομά σου, ούτε τη μητέρα σου, ούτε του πατέρα σου. Ούτε να του βλέπω. Εγώ είμαι αφισμένο, ούτε να του βλέπω. Λοιπόν, θα κρατήσει τα παλαιά ω έχουν. Βεβαίω. Εγώ περιμένω λοιπόν. Και τα όσια. Ναι, περιμένω από τον προκαθήμενο τη Εκκλησία να μην βάλει την υπογραφή του στο τέμενο στο οποίο θα ανεγερθεί, να απαιτήσει αυτά και αυτά για την Αγία Σοφία που πρότεινε ο Παπαθεμελής
και να πει την όλη ιστορία έτσι όπως έχουν τα πράγματα, να βγει από το παγκόσμιο διαβούλιο του σατανά και να πει Έλληνες διοκόμεθα. Πάντως εγώ θα, θα υπερασπιστώ. Και θα μπω μπροστά να χυθεί αίμα, γιατί πρέπει να χυθεί αίμα. Περίμενε τώρα, Μαρία, δεν θα χυθεί αίμα. Δεν θα χυθεί. Μου έχουν κάνει νόημα. Μα διακυβεύεται η ταυτότητά μας. Ναι, μου έχουν κάνει νόημα. Μας καταστρέφουν ως έθνος, μας καταστρέψαν τα πάντα. Μόνο 3-4 λεπτά. Μάλιστα. Αλλά ενδιάφερε περιπτώσει και πρέπει να κλείσουμε. Και εγώ θα σε φιλοξενήσω και σε άλλη εκπομπή. Λέω ότι αδικούμε, γιατί θυμάμαι τον Χριστόδουλο, ο οποίος άκουσε όσα δεσούρνη σκούπα στην Παναγία σου μελά, επειδή αναφέρθηκε απλά στην Αγία Σοφιά. Και του ρίξανε ουκολίδα. Και γιατί να πτωηθεί λοιπόν. Δεν πτωήθηκε, αλλά λέω. Γιατί δεν μπαίνει μπροστά. Κρατάω το λάκκο των Λεόντων. Ναι. Μήπως είναι μέσα στο λάκκο. Από εδώ Εβραίοι, από εκεί Σημητικοί. Περικλή, εγώ περιμένω να δω τι θα πει στις 6 Ιουνίου. Και εγώ. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή της 6 Ιουνίου. Τι είναι 6 έκτου, παρακάτω να δούμε εάν θα είναι και 6 ώρα. Όχι, εάν δά. Θα είναι και 6 το απόγευμα. Όχι, αυτά, μου θυμίζεις τον Αντωνιάδη με τα 5 πεντάρια. Όχι. Αυτό το λέμε έτσι, ναι. Έτσι, διότι να κάνουμε και ένα σχήμα λόγου, ας πούμε, διότι από τέτοιου είδους συμπτώσεις πια μας έχουν κατακλείσει. Προβληματίσει, ναι. Μας έχουν γιατί λέει ότι μην φοβάστε το 6-6. Λοιπόν, και λέω εντάξει, μην το φοβάστε. Κάντο μας 7-7-7. Ναι, ναι, δεν σου κάνει εντύπωση όμως εσένα το ότι γιατί δεν αναφέρεται η Εκκλησία στο 666 και μιλούν μόνο για ηλεκτρονικό φακέλωμα. Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον Χριστόδουλο. Γιατί... Μιλάω και για το Patreon. Έχει ευθύνη το Patreon ή του Πατρόνου. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες, αλλά λοιπόν, δεν έχει τεθεί ακόμα το 666. Όχι, δεν έχει τεθεί. Υπάρχει και υφίσταται το 666, διότι είναι ο αριθμός κλειδί που δεν είναι δυνατόν, δεν λειτουργεί κανένα κομπιούτερ, ο γραμμικός κώδικας στο barcode system και η κωδικοποίηση ταυτότητας προϊόντος είναι λειτουργεί μόνο με τα 3 εξάρια. Λοιπόν, αυτά είναι αποδεδειγμένα. Προσπάθησαν πολλές φορές να το διαψεύσουν. Και ο ίδιος ο Παπαδήμας το είπε και το τόνισε, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ότι υπάρχει το 666. Λοιπόν, γιατί λοιπόν η Εκκλησία βλασφημεί τον λόγο του Ιησού Χριστού, διότι η αναφορά προς το 666. Και για να ενημερωθείς εσύ και εγώ, αγαπητέ Περικλή, εάν δεν είχαμε την ιερά αποκάλυψη του Κυρίου μας, που είναι λόγος Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζαμε ούτε για ταυτότητες, ούτε για 666, ούτε για τίποτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αν με φακελώσουν και μου κάνουν που συνεχώς όλοι λένε και το ρίχνουν, το μεταθέτουν στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Να με φακελώσουν 800 ηλεκτρονικά φακελώματα. Γιατί τώρα δεν είσαι φακελωμένη. Ένα λεπτό. Να μου κάνουν. Εμένα δεν θα με στείλει το ηλεκτρονικό φακέλωμα στην κόλαση να χάσω την ψυχή μου. Το 666 θα με στείλει που επιμελώς το κρύβουν και το αθώνουν. Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρονται ούτε οι κληρικοί ούτε οι ιερείς στο 666 και μόλις πάνε στα παραθυράκια να αναφερθούν για το 666 αρχίζει ένας πόλεμος και μετά ο Χατζηφώτης προχθές που βγήκε είπε «Φεδρό είναι αυτό το 666». Καλό, ο κύριος Χατζηφώτης εκφράζει πλέον τον κύριο Χατζηφώτη. Ναι, όχι, ναι. Φεδρός είναι ο λόγος Ιησού Χριστού εσταυρωμένου. Ναι, ναι, είναι, δεν μ' άρεσε αυτό. Ήταν, το άκουσα και εγώ και δεν μ' άρεσε, αλλά εκφράζει τον ίδιο τον κύριο Χατζηφώτη. Λοιπόν, επειδή λείπει από το τραπέζι. Λοιπόν, εγώ είμαι δημοκράτης και επειδή πρέπει να κλείσουμε. Όχι, να φωνάξεις τον κύριο Χατζηφώτη για να κάνουμε ένα διάλογο μαζί. Θα τον φωνάξω τον κύριο Χατζηφώτη. Θέλω να σε παρακαλέσω. Θέλω να πω τώρα, αναφερθήκαμε στο όνομα. Μα το θέμα δεν είναι ο κύριος Χατζηφώτης. Ένα λεπτό. Το θέμα δεν είναι ο κύριος Χατζηφώτης, Περικλή. Το θέμα είναι γενικό. Όσοι αναφέρεται στο 666, θέλουν να τον γελιοποιήσουν για να αποσπάσουν την προσοχή του λαού και να τον ρίξουν στην αναγραφή του θρησκεύματος. Έχετε είναι δίκιο. Μεγάλη παγίδα. Και πρόσεξε, εύχομαι εγώ η Σίβυλα να μην βγω, ας πούμε, έτσι αληθινή. Το εύχομαι και το προσεύχομαι. Ότι εάν στη συγκεκριμένη στιγμή θα πει η Εκκλησία της Ελλάδος, νίκησε η Εκκλησία της Ελλάδος, μπήκε αναγραφή το θρήσκευμα. Ορθόδοξοι Έλληνες, θα μπει η λέξη Χριστιανός Ορθόδοξος και πάρτε την ηλεκτρονική ταυτότητα του. Όχι, δεν νομίζω. Τι θα πει. Δεν νομίζω. Τι θα πει. Η Ιεροσύνη δεν θα το πει αυτό. Τι θα πει, κάνε εσύ μία πρόβλεψη. Έχω την πεποίθηση ότι θα στυλώσει τα πόδια της ιεραρχία και να περιμένουμε λίγο. Θα μιλήσει 666. Μετά την 6η του μηνός θα σε φωνάξω. Γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξει καλές. Ναι, θα μιλήσει για 666 εκκλησία. Βεβαίως θα μιλήσει, είμαι σίγουρος. Θα μιλήσει και θα σε φωνάξω εδώ, και θα για πει να δικαιωθούμε εμείς τώρα. Ναι, και θα πει να μην παραλάβετε κανένας είδους. Γιατί είναι φάσμα ηλεκτρονικής τραγήσεως. Θα το πει η Εκκλησία. Αμήν και πότε. Είμαι σίγουρος. Αμήν και πότε. Να ευχαριστήσω την κυρία Δουράκη, περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη και όχι Πέμπτη. Θα πληροφορηθεί το καινούριο μας πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω την κυρία Δουράκη. Δεν έχει σημασία αν δεν συμφωνούμε. Εμείς έχουμε ταχθεί και στηρίζουμε. Και η Μαρία θέλει να στηρίζει, είμαι σίγουρος, εφόσον όμως εξασφαλίσει αυτά. Είδατε τι είπε στο τέλος, κλείνοντας την εκπομπή. Ότι να δούμε
Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη και μας πούνε παραλάβατε, τι θα πει η ιεραρχία, εγώ πιστεύω θα πει πετάξτε τις μούρες τις ηλεκτρονικές για να ξεμπερδεύουμε άπαξ. Έτσι νομίζω ότι θα πει και έτσι πιστεύουμε όλοι. Ναι, ζητάω έτσι μία παράκληση θέλω να κάνω σε σένα και στην εκπομπή αυτή, ότι αυτή τη στιγμή εάν το πει αυτό η ιεραρχία, γιατί η ιεραρχία ακούστηκε να λέει άλλα, ότι θα καταφύγουμε σε ανένδοτο αγώνα και ότι θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας των Μασόνων. Εντάξει, εντάξει, στο Συμβούλιο του Κέσσαρος θα προσφύγουμε για εάν την πίστη μας. Εάν το πει, έτσι, αυτό τι γίνεται. Εάν πει να μην παραλάβετε τα τότε. Να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν υπάρχει, έχει τελειώσει αυτό. Έχει το λέω εγώ, ναι. Για την πίστη μας θα προσφύγουμε στο Κέσσαρα. Όχι, όχι. Εάν πει ότι έτσι και έτσι τι λέμε εμείς. Όχι, αν πει ο κύριος Χριστόδουλος, το είπα και προχθές εγώ, εάν πει λοιπόν ο συγκεκριμένος ελληνική λαέ κινδυνεύεις, εβραϊκές ταυτότητες που σε αποβαπτίζουν και σε αποχαρακτηρίζουν, ούτε Έλληνας είσαι πλέον, είσαι ένας αριθμοποιημένος σκλάβος. Τότε θα τον φιλήσουμε τον Μακαριότατο. Τότε θα του πω μπράβο και θα του γράψω και μια επιστολή και λοιπά, καλά. Ότι έκανε αυτό. Κυρίες αυτό, κύριοι, μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό το πάρα πολύ ωραίο νομίζω φινάλε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας. Θα πληρώσω το τζαμί του μουσουλμάνου του Αλβανού εδώ στην Αθήνα. Και όπως είπε πολύ ωραία ο αγαπητός μας φίλος, να φτιάξουμε και βουδιστικές στούπες. Ξέρεις τι είναι στούπες, Ηλία μου? Στούπες λένε εκείνα τα κομμένα καρπούζια στη μέση που έχουν οι βουδιστές, κάτι ή αυτά. Και μπαίνουν εκεί μέσα και χώνονται και πέφτουν κάτω και βγαίνει το πνεύμα τους από τη σάρκα τους και κυκλοφορεί το πνεύμα μόνο τους. Και μαζεύουν τα κάτουρά τους, τα βάζουν στη γη οι βουδιστές και τα ξαναμαζεύουν μέσα. Ωραία πράγματα, φοβερά πράγματα. Ναι. Αν ασχοληθείς, θα τρελαθείς. Λοιπόν, να γεμίσει λοιπόν η Αθήνα με στούπες, να φτιάξουμε και παγόδες και να μην ξέρουμε εδώ μέσα τι μας γίνεται. Πρέπει να πω σε όλους όσους προμίλησαν, προανεφέρθησαν ότι η ελληνική πατρίς έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είμαι θα ούτε Αμερικανοί που είπες προηγουμένως, ούτε Νορβηγοί, ούτε Σουηδοί. Εδώ υπάρχει ένα ελληνοορθόδοξο δυναμικό και οφείλουμε να σεβαστούμε τις ρίζες του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού μας. Και αυτό το λέω σε όσους έχουν διάθεση να ρωτήσουν ή ερώτησαν ως απάντηση ή αν θα ρωτήσουν πάλι ως απάντηση πριν θέσουν το ερώτημα. Ότι δεν μπορεί να αλλοιώνεις τις παραδόσεις ενός έθνους. Δεν μπορεί να απαιτείς από τον Έλληνα να γίνει Γερμανός, ούτε έχουμε καμία αξία στον Γερμανό να γίνει Έλληνα. Μάλιστα. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Περιμένουμε γραμμές να περάσουμε στην πρώτη γραμμή. Στην επόμενη γραμμή. Έλα, Λία, μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημερίζω εσένα και τον εκλεκτό προσκαλεσμένο και να ευχηθώ και καλό μήνα. Ναι, καλημέρα, καλό μήνα. Θα ήθελα πρώτα να πω στον κύριο ο οποίος μίλησε για το βάπτισμα ότι σαφέστατα πράγματι δεν τον ρωτάνε όταν τον βαφτίζουν και δεν μπορεί να γνωρίζει τι πιστεύει και αν πρέπει να βαφτιστεί ή όχι. Αλλά θα το ρωτούσα ότι όταν του δίνουν το φάρμακο όταν είναι μικρός,